Σήμερα ανακοινώνουμε 7 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.408, εκ των οποίων το 56% αφορά άνδρες. 573 κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι και 1.124 σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 55 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών, 15 είναι γυναίκες, το 27,3%, και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 86% έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 51 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, σήμερα δεν έχουμε κανέναν καταγεγραμμένο θάνατο. Συνολικά, οι θάνατοι παραμένουν 121 σε όλη τη χώρα. Οι 32 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανάτων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 91% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 56.944 κλινικά δείγματα. Σχετικά με τα σχολεία, συνεχίζεται η ειδική συζήτηση στην Επιτροπή μας. Θα ισχύσουν αυτά που σας είπα και χθες. Δεν θα πάρθει κάποια απόφαση ή εισήγηση ειδική σήμερα. Αυτό θα γίνει με ειδικό τρόπο, με βάση την πορεία της επιδημίας, ώστε να προστατεύεται η υγεία των παιδιών, του οικογενειακού τους περίγυρου, των ευπαθών ομάδων και όλης της κοινωνίας. Σχετικά με μέτρα που αφορούν σε δομές υγείας, όπως παραδείγματι η λειτουργία τακτικών εξωτερικών ιατρίων και τακτικών χειρουργείων, σε 24 ώρες θα υπάρξει τοποθέτηση της Επιτροπής, όπως και για τη λειτουργία των σχολείων. Θα υιοθετηθούν οδηγίες με ειδικά κριτήρια ιεράρχησης, τα οποία θα αξιολογούν οι Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμόξεων σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου, με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας των ασθενών αλλά και της κανονικής λειτουργίας του νοσοκομείου. Επίσης, να επαναλάβω για ακόμη μια φορά ότι τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν στο ακύρεο μέχρι τις 27 Απριλίου. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι λήγουν στις 28 Απριλίου και ότι από την επόμενη Τρίτη επιστρέφουμε στους γνώριμους ρυθμούς. Η επιστροφή θα είναι σταδιακή και βέβαια πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η σταδιακή άρση των μέτρων δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να έχουμε κρούσματα. Όπως έχουμε πει αρκετές φορές, στους επόμενους μήνες θα χρειαστεί πολλές φορές και ανάλογα με τις εξελίξεις είτε να πατάμε φρένο, είτε να επιστρέφουμε στη λήψη κάποιων περιοριστικών μέτρων εφόσον προκύπτουν επιδημιολογικά δεδομένα. Δεδομένα τα οποία θα αξιολογούνται σε καθημερινή βάση πάντα σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα. Ο οδηγός μας ήταν και είναι αποκλειστικά η προστασία της ζωής των πολιτών. Και σε αυτό δεν επιτρέπεται καμία χαλάρωση, κανένας εφησυχασμός. Πρέπει να είναι σαφές ότι το μόνο μέτρο που έρεται από την επόμενη εβδομάδα είναι ότι στις 27 Απριλίου θα ανοίξουν τα υποθηκοφυλακία, έμιστα αλλά και άμιστα. Επίσης, ανοίγουν τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία για συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα εκείνες των συνενετικών προσημειώσεων. Σημειώνεται ότι για την ελαχιστοποίηση των όποιων φαινομένων συνωστισμού, η διαδικασία συνενετικών προσημειώσεων θα είναι μέσω των γραμματιών, χωρίς τη συμμετοχή των διαδίκων. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι για να αποφευθεί ο συνωστισμός στις τράπεζες, οι συντάξεις και αυτό το μήνα θα καταβληθούν σε διαφορετικές ημερομηνίες. Συγκεκριμένα, μέρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ, του ΟΤΕ και των τραπεζών έλαβαν τις συντάξεις τους σήμερα 22 Απριλίου, ενώ οι υπόλοιποι θα τις λάβουν στις 24 Απριλίου. Η πληρωμή γίνεται με βάση τον τελευταίο αριθμό του ΆΜΚΑ τους. Οι συνταξιούχοι ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα λάβουν τις συντάξεις τους 27 Απριλίου. Οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ, του Δημοσίου, της ΔΕΗ και του ΕΤΑΠ, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 29 Απριλίου.